Καταπληκτικό γκολ του Σέρο Παντεγκόνη. Δεν φοβήθηκε, βγήκε ξανά μπροστά και έφτασε τελικό 3-1. Δίπλα μας έχουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ σημαντική νίκη σε μια δύσκολη έδρα που κρύφτηκε το μάτς. Νομίζω σήμερα ότι τελειώσαμε τις φάσεις και πιστεύω ότι δίκαια είμαστε νικητές. Νομίζω ότι σε κάθε επίθεση που κάναμε μας πάντα είχαμε την υπεροχή και νομίζω ότι δίκαια πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Αυτά από τον Γιάννη Αναστασίου. Πάμε και στον Γιώργο Παναγκοπλό. Κύριε Βελίδη, σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν κατά διαστήματα πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να μου πείτε αν σας αφήνει μια πίκρα το τελικό αποτέλεσμα. Μας αφήνει μια πίκρα για τα παιδιά, έκανα μια μεγάλη προσπάθεια και μια πολύ καλή εμφάνιση. Όμως δυστυχώς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε τις ευκαιρίες που έκανε. Είναι ποιοτική ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα. Έτσι θα το δω αποτέλεσμα. Δεν είναι για μας, αλλά κρατάμε την εμφάνιση, τον κοιτάξαμε στα μάτια και συνεχίζουμε. Αν προσεγγίσουμε τεχνικά το παιχνίδι, τι δεν είχε σήμερα ο Αστέρας για να καταφέρει να φύγει με βαθμό ή βαθμό από το γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι μας έδειξε κάτι από αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Ίσως το πρέσβη του Παναθηναϊκού να λειτουργήσουμε καλύτερα, να μεταφέρουμε την μπάλα σε άλλη ζώνη και δεν το κάναμε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρέασε το σχόλιο. Μια τελευταία ερώτηση. Έτσι περιμένετε τον Παναθηναϊκό, έτσι τον είχατε σχεδιάσει με το σκάουτινγκ το οποίο είχατε κάνει, έτσι σας έπιξε η συνεργική εμφάνιση. Όχι, έτσι τον είχαμε σχεδιάσει και δεν μας έτσι έπιξε η εμφάνιση. Η εμφάνιση που ήταν ο Παναθηναϊκός είναι βάμενη λοιπόν, των εμφανίσεων που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες. Είναι ποιοτική ομάδα, πολύ καλή ομάδα και παρέχει και τους χώρους που βρήκε τη σκόρα. Ευχαριστώ πολύ. Τα Κοκοριέτης μας εξήγησε λεπτομερέστατα τις εβδομάδες. Να δούμε και τα γκολ του. Ο Μπέργκ ασίστ στο Κλωναρίδη γκολ, 0-1 στο 29, το 0-2 πάλι από ασίστ του Μπέργκ. Ο Αμπέτ στο 57, καταπληκτικό γκολ του Σέρο. Αυτό εδώ το μακρινό σουτ. Ίσως να ακούμπησε και λίγο την μπάλα. Σίλτεφελντ 2-1 στο 62, όμως το μάτι τελείωσε το 76. Ο Κλωναρίδης πήρε την μπάλα, έτρεξε το Σανκαρέ και έδωσε μισό γκολ στον Λαγό. Για το τελικό 3-1 του Παναθηναϊκού, ο οποίος είπαμε με τη λήξη της αγωνιστικής περνάει στην πρώτη θέση των play-offs και σε λίγες μέρες θα υποδεχθεί ξανά τον Αστέρα Τρίπολη. Με τα στατιστικά της αναμέτρησης θα σας αφήσουμε ο Γιώργος Μαρκόπουλος και ο Νίκος Τζουάνης στο ρεπορτάζ. Ο Ηλίας Λάχος στην περιγραφή της αναμέτρησης από το συνεδρίο του Δημήτρη Παπαδάκη.